Κύριε Χασότη, τι γίνεται σήμερα, τι έγινε σήμερα, πρώτη ήττα στο δεύτερο παιχνίδι. Δυστυχώς, καταρχάς να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κάτσιτας. Πραγματικά παλέψαμε τα παιδιά 45 λεπτά. Δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε τη διαφορά που είχαμε στο πρώτο μήχρονο, νομίζω είχαμε ξεφύγει μέχρι 9-10 πόντους. Δεν συνεχίσαμε τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο μήχρονο. Στα κρίσιμα είχαμε λάθος επιλογές, λάθος αποφάσεις που παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Δυστυχώς αυτοί φανήκαν πιο ψύχραμοι και δεν πήραν το παιχνίδι. Η ομάδα των Γκρεβερών παρουσίαζε δύο πρόσωπα. Τι ακριβώς συνέβη? Η ομάδα των Γκρεβερών, ναι, έτσι ακριβώς έγινε στο πρώτο μήχρονο, ήμασταν άλλη ομάδα και νομίζω σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν παίξαμε αυτό που θέλουμε να παίξουμε και αυτό που θέλουμε να δούμε. Θέλαμε να ανεβάσουμε το ρυθμό του παιχνιδιού, θέλαμε να είμαστε πιο πιεστικοί στην άμυνα. Δυστυχώς ο αντίπαλος μας έβαλε στο ρυθμό του. Δεν καταφέραμε να βάλουμε εύκολα καλά θέση στον εθνικιασμό και νομίζω ότι ήταν ένα στοιχείο που μας τύχησε. Την άλλη εβδομάδα τι έχουμε? Την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τα Γιάννενα που θα πρέπει πάση θυσία να το κερδίσουμε, να πάρουμε την νίκη.